Ξεκινάω. Ξεκινάω με τα μουστάκια μου. Χαμός αυτό το τρίμερο, φωτιά. Και WRC και MotoGP και Formula 1. WRC στην Ιταλία, MotoGP στη Γαλλία και στη Γερμανία. Formula 1. Στο Grand Prix της Γερμανίας επιστρέφει ο γιος Σουμάχερ. Θα συμμετέχει όμως μόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Ο γιος Σουμάχερ είναι βίσμα. Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι και βίσμα, αλλά είναι και καλό τιμόνι. Βλέπεις και MotoGP. Λίγο και θα σου πω ότι με νοιάζει πιο πολύ να δω τι θα γίνει τώρα με τον Κουαρταράρο. Αν κερδίσει Γάλλος ο Ναβάτη στη Γαλλία, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Κόλαση. Έχει τρομερή ματσάρα. Ναι. Γουαρδιόλα εναντίον με Αρτέτα. City Arsenal λοιπόν, Κοσμοτέ TV. Ο μαθητής το πήρε το προηγούμενο. Εντάξει, το πήρε, αλλά ο δάσκαλος ο παλιός είναι πάντα αλλιώς, φίλε. Σου έχω κι άλλη ματσάρα. Για πες. Manchester United και αγαπημένος σου Chelsea. Για πάμε λίγο τι έχει η Chelsea όμως. Για να δει ο κόσμος στην Κοσμοτέ TV. Τι παιχταράδες έχει πάρει. Θα έχει μέχρι τότε Βέρνερ. Θα έχει Ζίγεχ, yeah. Θα έχει Τσίλγουελ. Τσίλγουελ. Και κλείνει ο Οκτώβρης. Ναι. Με United Arsenal. Κάποτε αυτό το match. Ναι. Έκρινε τον τίτλο. Κάποτε αυτό το match είχε Ferguson Wenger. Κάποτε σε αυτό το match έπαιζαν παιχταράδες. Ο Solskjaer θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτικός αν ξεκίναγε η Manchester United το match με άλλον προπονητή και έμπαινε ο Solskjaer στο 80. Και έκανε τρεις αλλαγές και τον γυρνούσε. Ε, τι σκέφτηκα τώρα. Περίεργο κλασικό το φετινό. Δεν χάνεται. Είναι το νούμερο ένα event σε ό,τι έχει να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ακόμα δεν ξέρει κανείς τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Κούμαν. Με το Μέση του φεύγωμένο, τελικά έμεινε. Ίσως λίγοι το θυμούνται ή το έχουν καταλάβει, γιατί αυτό συνέβη πρόσφατα. Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερες νίκες πλέον από τη Ρεάλ. 115 νίκες η Μπαρτσελόνα, 100 η Ρεάλ. Τώρα το ποιος θέλω να νικήσει, δεν νομίζω ότι κάνει να το πω. Εσύ που έχεις την ταινία Fargo. Το 1996, το αδερφόν Κοέν, εσύ. Το ξέρω ότι υπάρχει σειρά Fargo και όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι στην Κοσμοτέ TV. Και όχι μόνο είναι στην Κοσμοτέ TV, αλλά πριν από λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα ο τέταρτος κύκλος. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Θα έπρεπε. Στον τέταρτο κύκλο λοιπόν αυτής της βραβευμένης σειράς έχουμε τον Chris Rock, ο οποίος κανονικά είναι stand-up comedian βέβαια ο άνθρωπος, αλλά εδώ δίνει ρέστα ως ο πατέρας μιας μαφιόζικης οικογένειας Αφροαμερικανών στο Κάνσας, στο Μιζούρι, δεκαετία 50, όπου εκεί υπάρχουν από τη μία οι Αφροαμερικανοί, απ' την άλλη οι Ιταλοί. Δεν τα πάνε πολύ καλά αυτές οι δύο οικογένειες μεταξύ τους. Και επειδή είμαι γνωστός ξεγασιάρης και όλη την ώρα ξεχνάω πότε είναι τα επεισόδια, πλέον έχω βρει τη λύση. Δωρεάν on demand κατάλογο στο Κοσμοτέ TV μέσω της υπηρεσίας Κοσμοτέ TV Plus και είσαι μια χαρά.